ειδικό πρόγραμμα που έχει οργανώσει η Εταιρεία Καλοκαιρινών Γιατρών είναι πάρα πολύ καλό και έχει και αρκετή συμμετοχή. Όμως οι δραστηριότητες της Εταιρείας Καλοκαιρινών Γιατρών δεν εξαντλούνται στην οργάνωση των συγκεντρώσεων αυτών, οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε γιατρούς, αλλά έχει αναπτύξει και άλλες δράσεις, των οποίων δράσεων αποδέκτες είναι ο γενικός πληθυσμός από τότε που οργανώθηκε σαν Σύλλογος Καλαβρετινών Γιατρών μέχρι σήμερα. Μία από αυτές τις δράσεις, η οποία έγινε πέρσι, με την ευκαιρία της περσινής συνάντησης των Καλαβρετινών Γιατρών, ήταν ένα πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του παχαίους εντέρου, γιατί όπως θα αντιληφθήκατε, η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη και η πιο αποτελεσματικότερη θεραπεία. Αυτό έγινε, θα έλεγα, μέσα στα πλαίσια των σκέψεών μας, το τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους κατοίκους και όχι μόνο να οργανώσουμε τέτοιους συναντήσεις. Και με την ευκαιρία των πληροφοριών που είχαμε για την εισαγωγή στην Ελλάδα ενός καινούριου τεστ, το οποίο ανείχνευε ανθρώπινη εμπιστοσύνη στα κόπρανα, που σημαίνει ότι μπορούσε να ανοιχνεύσει, να μην χρειάζεται καμία δίαιτα προηγουμένως στους ασθενείς, και μπορούσε να ανοιχνεύσει μόνο την εμοσφαιρίνη, την ανθρώπινη, δηλαδή αυτή που έχανε ο ίδιος ο ασθενής από τα κόπρανα, αν είχε κάποια παθολογία. Αυτό έγινε με τη βοήθεια της εταιρείας Diomed και το τεστ το οποίο μας χορήγησε δωρεάν για να το κάνουμε στην επαρχία των Καλαβρίτων. Αυτά τα πράγματα ήδη τα είπε ο κύριος Καραμανόλης. Ήδη ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι μετά τον καρκίνο του προστάτη ή τον καρκίνο του μαστού και ίσως τον καρκίνο του πνεύμονα, ο πιο συχνός καρκίνος. Και το 40% από αυτούς που θα νοσήσουν από τον καρκίνο θα αποθυώσουν από την νόσο. Όμως αυτός ο καρκίνος έχει μια ιδιαιτερότητα. Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μια βλάβη σε ένα υγιές έντερο, προκαρκινική βλάβη, μέχρι να φτάσει να γίνει καρκίνος, χρειάζονται 7 με 10 χρόνια, στις καλύτερες των περιπτώσεων. Έχουμε δηλαδή ένα χρονικό περιθώριο στο οποίο υπάρχει μια παθολογία στο έντερο των ασθενών, 7 με 10 χρόνια για να το διαπιστώσουμε, να το προλάβουμε, να το θεραπεύσουμε και να μην φτάσει να φτάσει σε αυτή τη μορφή που εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα και στοιχίζουν περισσότερο και σε χρήμα και σε προσπάθεια και σε ταλαιπωρία των ασθενών.